Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Προχθές δώσανε τα παιδιά βιολογία, έτσι, ναι. Στο πλαίσιο των φετινών πανελληνίων. Πώς ήταν, έτσι, από τη δική σας πλευρά, πώς τα είδατε τα θέματα? Κατά γενική ομολογία ήταν αρκετά βατά. Δηλαδή, ένας έτσι καλά προετοιμασμένος υποψήφιος θα μπορούσε να αποδώσει ένα πολύ έτσι σεβαστό βαθμό. Ναι. Βλέπω στα θέματα πολύ DNA και πολύ RNA. Έχει καμιά σχέση, λέτε, με τα εμβόλια, τα mRNA, ήταν από την επικαιρότητα? Επηρέασε η επικαιρότητα στα θέματα? Κοιτάξτε, είναι θεματολογία που συχνά κάθε χρόνο. Η βιολογία, η κατεύθυνση, δηλαδή η ύλη της γάμα λυκείου, έχει κυρίως μόνο το κυρίως θέμα του είναι DNA, RNA. Ναι. Αλλά όντως είναι το, σχετίζεται βέβαια με το εμβόλιο. Δηλαδή οι εταιρείες που βάζουν το μεταφραζόμενο mRNA έχει απόλυτη σχέση με τη βιολογία. Αλλά είναι το βασικό θέμα της ύλης της γάμα λυκείου. Μάλιστα. Εκτιμάτε δηλαδή ότι και στη βιολογία υπήρξε ένα κλίμα από πλευράς των καθηγητών που βάλαν τα θέματα, έτσι, να μειώσουν λίγο τον βαθμό δυσκολίας σε σχέση με τις αντικσότητες της περασμένης χρονιάς που ήταν μόνο με τηλεκπαίδευση σε μεγάλο βαθμό η διδασκαλία? Ναι, όντως σε σύγκριση με την περσινή χρονιά ήταν πιο εύκολα. Ότι τα παιδιά πέρσι κάναν λίγο χρόνο καραντίνα, αν και έγινε η μείωση της ύλης, αλλά ήταν σε αρκετό βαθμό πιο εύκολα από πέρσι. Ναι. Υπήρχε κάποιο μέσα στα θέματα που βλέπω μπροστά μου, από τα θέματα της βιολογίας που πέσαμε προχθές, υπήρχε κάποιο το οποίο ενδεχομένως να έχει παγίδα ή να ήταν αυτό που θα κρίνει ενδεχομένως και το επίπεδο της βαθμολογίας? Τα πρώτα κλειστού τύπου γενικά, δηλαδή στα α και αντιστοίχηση, υπήρχαν δύο κλειστού τύπου τα οποία θέλανε απλά λίγο περισσότερη προσοχή, λέγει καλύτερη αποστήση της θεωρίας από τους μαθητές. Η αντιστοίχηση ήταν εύκολη, δεν είδα κάτι δύσκολο. Το β' θέμα ήταν θεωρητικό κατά μεγάλο μέρος. Και ένα ερώτημα ήθελε λίγο πιο συνδυαστική σκέψη από τα παιδιά. Ναι. Το γάμα θέμα ήταν λίγο πιο απαιτητικό για να υπάρχει κλιμάκωση, αλλά άμα εφάρμοζες τη θεωρία έβγαινε με προσοχή, διαβάζοντας προσεκτικά την εκφώνηση, έβγαινε μια χαρά. Ήταν αυτό που είχε και αρκετά σκέλη το τρίτο θέμα, έτσι? Ναι, ακριβώς. Το γάμα 5 ήταν λίγο πιο δυσνόητο και λίγο πιο σύνθετο για τα παιδιά, αλλά λίγο να το σκεφτείς και να κάτσεις να κάνεις ένα σχηματάκι έβγαινε. Μάλιστα. Και μετά στο Δέλτα, το Δέλτα 1 ήθελε λίγο προσοχή, να προσέξεις. Εκεί ήταν και λίγο ιατρικό το θέμα, δεν ήταν απλά βιολογικό, ήταν αυτό με τα παραδείγματα, με την ομοκιστινουρία, ας πούμε. Ναι. Το Δέλτα 1 ήθελε λίγο προσοχή, αν το πρόσεχες θα το έβγαζε δηλαδή. Το Δέλτα 2 ήταν ένα αρκετά γνωστό και θέμα το οποίο έχει ξαναπέσει σε παρόμοιο τρόπο στις πανελλήνιες. Συγγνώμη, το Δέλτα 2. Το Δέλτα 3 και Δέλτα 4 ήταν πολύ κλασικές ερωτήσεις του αποκληρονομικότητα Μέντελ, οι οποίες πέφτουν, να φανταστείτε, σε επίπεδο γάμα θέματος. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν πολύ απλό το Δέλτα 3 και Δέλτα 4. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Άρα περιμένουμε άνοδο ενδεχομένως βάσεων στις ιατρικές σχολές αυτή λογικά τη χρονιά. Ναι. Θα δείξει βέβαια και το πώς θα γράψουν τα παιδιά και σήμερα και την Τρίτη με το καλό. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχόμαστε πολύ επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους. Και να δώσει το καλύτερο του αυτό σήμερα και την Τρίτη. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά, γεια σας.